Σε ρυθμού εκλογών, κινούνται άπαντε στο νησί τη Κρήτη, στο στούντιο τη Κρήτη TV. Φιλοξενούμε τον υποψήφιο δήμαρχο Μαλεβιζίου, ε, Μενέλα Μποκία. Κύριε Μποκία, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα, καλησπέρα στου τελευταίε σα. υποστηρίζετε, ό,τι πρεσβεύεται, το νέο, την αλλαγή, τη νέα πορεία. Θέλω να πείτε λίγο σε ποιου άξονε κινείται η πολιτική. Κύριε Παναγιοντόπουλε, ε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του τελευταίου μήνε να συγκροτήσουμε μια παράταξη η οποία θα μπορεί να εκφράσει το μέλλον του τόπου κατά τα επόμενα χρόνια, το μέλλον που έχει ανάγκη η περιοχή, και να αναδείξει σε γενικέ γραμμέ την αξία που περιμένει να αναδειχθεί, τι προοπτικέ που έχει το Μαλεβί, τι δυνατότητε που δεν έχουν αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν ξέρω αν είναι νέο, αλλά σίγουρα αυτή η προσπάθεια συγκροτείται από ανθρώπου που έχουν ένα ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα, επιχειρηματικά δραστήριοι στην περιοχή, με τη δική του προσφορά όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο και νέοι και έμπειροι. Και αν θέλετε, όλο αυτό είναι που μα δίνει την ελπίδα και την αισιοδοξία την επόμενη μέρα οι δημότε του Μαλεβιζίου θα έχουν ανθρώπου ικανού και άξιου να του εκπροσωπήσουν και να δουλέψουν για αυτού. Θέλω να πείτε πόσο δύσκολο ήταν να πάρετε την απόφαση να ηγηθείτε μια ομάδα, να τεθείτε επικεφαλή τη και να κατέβετε σε εκλογέ. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονό ότι είστε ένα νέο άνθρωπο, θα το επαναλάβω. Κύριε Παναγιώτο, που λέει, κάθε τέτοια απόφαση είναι δύσκολη. Όμω ε, ακόμα μεγαλύτερη είναι η ευθύνη που έχει όταν τίθε επικεφαλή μια ε, ομάδα ανθρώπων που έχει στόχο να αλλάξει το Μαλευίζη, γιατί ο στόχο μα είναι αυτό. Επομένω, η απόφαση ήταν ναι, δύσκολη, κυρίω όμω έπαιξε ρόλο η, η δυναμική των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξει το Μαλευίζη, των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή συναντήσαμε, που ήρθαν στο πλάι μα, που συναντήσαμε καθ' τη διάρκεια, που αφουγκραστήκαμε, ακούσαμε τις αγωνίες, τα παράπονά τους, την αγανάκτησή του πολλέ περιπτώσει, τι προτάσει για την επόμενη μέρα. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα, που νομίζω ένα μανιφέστο αλλαγή για το Μαλεβίζα, ένα μανιφέστο που δίνει, δίνει, αν θέλετε, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το πώ μπορούμε να πάμε μπροστά την επόμενη μέρα, πώ να αφήσουμε πίσω μα, αν θέλετε, τι παθογένειε του παρελθόντο και να κοιτάξουμε το μέλλον κατάματα, αλλάζοντα κυρίω και που πάνω σε αυτέ χτίζουμε, αν θέλετε, τι καθημερινέ μα λειτουργίες και συμπεριφορές και να αλλάξουμε αυτά που νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει καθημερινά τα, όλα τα τελευταία 9 χρόνια. Υπήρξαν άνθρωποι που πίστηκαν από εσά και σας ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας σας. Προφανώς. Υπήρξαν άνθρωποι που... Και που μπήκαν Εξε... και στα ψηφοδέλτια Βεβαίω, Αυτή η πορεία ε, δεν ξεκίνησε από την αρχή με 42 άτομα που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή τα δημοτικό, το δημοτικό μας ψηφοδέλτιο, το κεντρικό δημοτικό ψηφοδέλτιο. Ξεκίνησε ε, με λίγου ανθρώπου. Στη συνέχεια, κάθε μέρα, βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, χτίζαμε πάνω σε όλο αυτό που σα περιέγραψα πριν. Χτίσαμε, χτίσαμε πάνω στη θέλησή μα και, στις, αν θέλετε, στην διάθεσή μα να βάλουμε κάτω πραγματικά τα προβλήματα τη περιοχή και να τα συζητήσουμε ανοιχτά με τον κόσμο. Διότι αυτό που νομίζω ότι εμεί αλλάξαμε σε αυτή τη διαδικασία είναι ο τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε μια παράταξη. Η παράταξη αυτή δημιουργήθηκε στι γειτονιέ και στι πλατείε και στα, αν θέλετε, σε κάθε, σε κάθε, γωνιά του Δήμου, σε κάθε χωριό και σε κάθε πλατεία. Διότι αυτή η διαδικασία ήταν που νομίζω εμπιστεύθηκε ο κόσμο και εντάχθηκε στη συνέχεια μέρα με τη μέρα στην, στην παράταξή μα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα του προγράμματό σα και θέλω να μου πείτε η πρώτη προτεραιότητα του Μενέλο Μποκία ποια είναι. Ε, κύριε Παγκόσμου, η πρώτη προτεραιότητα είναι σίγουρα να μπορέσει ο Δήμο, ο, δημ, ο, ο δημότη, καταρχά να εμπιστευτεί ξανά ε, τη δημοτική αρχή. Να νιώσει ότι υπάρχουν κάποιοι ε, άνθρωποι που έχουν ανοιχτέ τι πόρτε του που. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνη Νομίζω αυτή στιγμή. ότι υπάρχει ένα χάσμα τα τελευταία χρόνια. Η... Η θολά σημεία αποφάσει που πάρθηκαν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, είτε σε επίπεδο καθαρά Δημάρχου, έχουν δημιουργήσει ένα χάσμα, ένα έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των Δημοτών και τη Δημοτική Αρχή. Ό,τι έγινε, έγινε όμω. Αυτό που έχει σημασία είναι από εδώ και πέρα να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση, να βάλουμε το Δημότη στο επίκεντρο, να μπορεί να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, να νιώθει ότι η Δημοτική Αρχή δεν τον υποχρεώνει στο, στα αυτονόητα. Ότι η Δημοτική Αρχή είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά τη, είναι εκεί με ανοιχτέ πόρτε και κυρίω με ανοιχτέ διαδικασίε. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν. Προτεραιότητε είναι πολλέ. Πρώτη προτεραιότητα όμω είναι η δημιουργία ενό στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίο θα ενσωματώσει τι βασικέ επιμέρου προτερότητε που έχει ανάγκη ο Δήμο. Πολυοδομικά σχέδια. 1.500 έργα ανακοινώνει συνεχώ ο κ. Μαδούρο. Και εκεί θα πήγαινα, καθώ εξαπολύεται επίθεση καθημερινά στον κύριο Μαμουλάκη, αναφορικά, αμφισβητώντα, αν θέλετε, τον αριθμό των έργων που ο ίδιο έχει ανακοινώσει. Κύριε Παναγκατόπουλε, να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι επίθεση προσωπική, είναι επίθεση ιδεών, είναι επίθεση, αν θέλετε, πολιτική πάνω στα πραγμένα τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Προσωπικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Όμω ε, σε αυτά που έχει θεωρεί ο κύριο, ο νυν δήμαρχο κ. Μαμουλάκη, ότι έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, εγώ θα υπενθυμίσω ότι ε, από τι βασικέ του δεσμεύσει ήταν η δημιουργία των, των σχεδίων πόλεων, τη οδική σύνδεση Ηρακλείου-Γαζίου. Τη ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, Πουθενά δεν βλέπουμε υποδομέ αυτού του τύπου. Χιλιάδε δημότε είναι όμοιροι, αν θέλετε, τη έλλειψη σχεδίων πόλη. Ε, δεν υπάρχουν υποδομέ αστικέ, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και αυτοί οι λίγοι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν ε, χρησιμοποιούνται κάποιε φορέ για να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα ή μετέρων. Ε, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο μέσα στο οποίο να απλώνονται τα επιμέρου έργα που έχουν γίνει, γιατί προφανώ έχουν γίνει κάποια πράγματα και προφανώ σε αυτά πάνω η επόμενη δημοτική αρχή οφείλει να χτίσει. Όμω όλα αυτά, αν ρωτήσετε του δημότες, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα σα πούνε ότι η αίσθηση είναι, και όχι μόνο η αίσθηση, αλλά και το αποτύπωμά το κοινωνικό αποτύπωμα που έχουν αυτά τα έργα, όχι μόνο δεν φαίνεται, αλλά και δεν συνεισφέρουν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό Οπότε και πολιτικό σχεδιασμό. Οπότε απομακρύνεται την λογική, την πολιτική της καταστροφολογίας. Σε κάθε περίπτωση. Από ό,τι καταλαβαίνω. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν ερχόμαστε ούτε να μηδενίσουμε, ούτε να καταστροφολογήσουμε. Ερχόμαστε για να χτίσουμε κυρίως σε ό,τι έχει γίνει, να αλλάξουμε τις νοτροπίες που κατά την άποψή μου έχουν αφήσει πίσω το Δήμο τα προηγούμενα χρόνια και να δούμε πώς μπορούμε συμμετοχικά και συλλογικά να αλλάξουμε την καθημερινότητα του Δημότητα, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα, ένα μαλευή δυναμικό, που θα πατάει πάνω στα ανταγωνιστικά του πλενιοκτήματα, που θα συνδέει το το, 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 πολύ σπουδαίο τουριστικό κομμάτι τη περιοχή με την ενδοχώρα, με τον πολιτισμό τη περιοχή, την ιστορία και, και θα ναι. αναδεικνύει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πήγαινα, ε, δεν ξέρω ποιε δράσει θα πρέπει να υλοποιηθούν και να ακολουθηθούν την επομένη των εκλογών, προκειμένου το αστικό μαλεβίζει, Αν μου επιτρέπετε τον όρο, να μην Σωστά. διαφέρει ε, σε τίποτα με την ενδοχώρα. Σωστά. Και θέλω να ξεκινήσουμε και να πούμε, κατά τη γνώμη σα, ποια εικόνα επικρατεί στο Γάζι και ποια εικόνα επικρατεί στην ενδοχώρα του Δήμου. Ε, κύριε Παναγκατόπουλε, σα είπα πριν κάτι κατά την ερώτηση για τα 1500 έργα ότι ε, υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη. Και προφανώ εδώ υπάρχει και ευθύνη τη Δημοτική Αρχή. Τα σχέδια πόλη. Τα σχέδια πόλη δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη. Η έλλειψη των σχεδίων πόλεω δεν επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και των αστικών περιοχών, αλλά και των υπολείπων περιοχών τη ενδοχώρα. Άρα αυτό είναι μια προτεραιότητα που μπορεί να ενισχύσει τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε περιοχή. Όμω, επειδή σα είπα για σύνδεση τουρισμού, πρωτογενή τομέα και πολιτισμού, το κομμάτι του τουρισμού για μένα είναι το μέλλον της περιοχής και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Και μόνο με τη σύμπραξη των τουριστικών επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών εστίαση, του πολιτισμού, των πολιτιστικών συλλόγων τη κάθε περιοχής, την ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και την ένταξή του σε διαπρογράμματα που θα συνδέουν τουρισμό με ενδοχώρα την ενίσχυση τη πρωτογενή παραγωγή, τη μείωση του κόστου άντρευση. Δηλαδή, αν, αν μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή, δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να βάλουμε στο τραπέζι ότι τίποτα δεν έχει γίνει για τη μείωση του νερού και του κόστου άντρευση ε, όσον αφορά τι αγροτικέ περιοχέ. Όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα προφανώς δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε λεπτομέρεια, αλλά αν θέλετε είναι το περίγραμμα και οι άξονες που διατρέχουν οριζόντια και κάθετα όλο, όλο μας το πρόγραμμα πάνω στο οποίο θέλουμε να κρυθούμε. Εντάξει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και δεν ξέρω σε περίπτωση που το κεντρικό κράτος κλείσει την κάνουλα της χρηματοδότησης. Ο δήμαρχος της εκάστοτε περιοχής, του εκάστοτε δήμου, τι πρέπει να κάνει. Πολύ σωστή ερώτηση, κύριε Παναγκατόπουλο. Είναι και ένα από τα σημεία στα οποία νομίζω ότι εμεί ασκούμε κριτική στην δημοτική αρχή. Οι, οι, οι δημοτικέ αρχέ, ο δήμαρχο, οι αντιδήμαρχοι, όλο το δημοτικό συμβούλιο, αλλά και οι τοπικέ κοινωνίε, γιατί εμεί δεν τι αφήνουμε απ' έξω, πρέπει να σχεδιάζουμε και να συμμετέχουμε σε ανταγωνιστικά προγράμματα. Έτσι ώστε να μπορούμε να αντλήσουμε πόρου από χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν αφορούν αποκλειστικά πόρου κυβερνητικού, όπω ήταν το φιλόδημο στο αξία, το οποίο προφανώ Κάθε δημοτική αρχή. Αξιοποιήθηκαν πόροι κανένα... την τελευταία πενταετία στο Δήμο Μαλεβιζίου. Αξιοποιήθηκαν από, από ανταγωνιστικά προγράμματα. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κανένα τέτοιο είδου πρόγραμμα που ο Δήμο να συμμετείχε, να πρωτοπόρεσε, να καινοτόμησε και να αποτέλεσε πρότυπο για κάποιο είδου πρόγραμμα ή διαδικασία. Τεχνολογικά τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ψηφιο... Νέε ψηφιακέ τεχνολογίε είναι ανύπαρτε στο Δήμο Μαλεβιζίου και όχι μόνο. Ο Δήμο Μαλεβιζίου πήρε. Αρκετά χρήματα από ε, τι επιχορηγήσει του Υπουργείου Εσωτερικών, τι οποίε προφανώ αναλογούσαν και ένα κομμάτι στο Δήμο Μαλευιζίου, τι αξιοποίησε κατά άποψή μα όχι όπω θα έπρεπε, γιατί ακριβώ δεν υπήρχε σχεδιασμός, δεν υπήρχε προτεραιοποίηση αναγκών, δεν υπήρχε συλλογικό σχεδιασμό, δεν ανταποκρίθηκαν αυτά τα χρήματα στι ανάγκε των Μαλευιζιωτών. Ένα παράδειγμα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, κύριε είναι τα 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ που δόθηκαν, αντί να δοθούν ενδεχομένω στι μελέτε πολυδομικών σχεδίων, δόθηκαν στα χρέη τη ΔΕΙΑΜ, που ε, νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφορετική εντελώ διαδικασία και διαχείριση. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο ένα δημότη Μαλεβιζίου να εμπιστευθεί τον Μενέλα Μποκέα. Κύριε πέρα από την προσπάθεια που σας περιέγραψα που έχει γίνει του τελευταίους μήνες και πέρα από το ότι Πραγματικά την προσπάθεια αυτή στελεχώνουν άξιοι άνθρωποι, νέοι και έμπειροι από όλο το Δήμο Μαλεβιζίου. Mm. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Υπάρχει ένα δίλημα οι δημότε πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι ευχαριστημένοι από αυτό που βιώνουν τα τελευταία 9 χρόνια. Αν νομίζουν ότι αντικατοπτρίζει τι πραγματικέ δυνατότητε και προοπτικέ που έχει ο τόπο, ή αν θέλουν να αλλάξουν σελίδα, να προχωρήσουν μαζί μα, να δούμε βήμα-βήμα τις προοπτικές που έχει αυτός ο τόπος και να εξελίξουμε το Δήμο Μαλεβιζίου για τα επόμενα χρόνια όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Μάλιστα κύριε Μποκέα, να ευχηθώ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας να είστε ευχαριστώ καλά. και εγώ. Να είστε καλά.